Η ΕΡΤ είχε παρουσιάσει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη μεγάλη Ελληνίδα καλλιτέχνητα. Τώρα πάλι με την ευκαιρία των διεθνών διαγωνισμών όπερας, ορατόριου και lead και πιάνου που φέρουν το όνομά της, Μαρία Κάλλας, η ΕΡΤ ξαναδίνει αυτή τη μεγάλη βραδιά με νέους καλλιτέχνες που συνεχίζουν την παράδοσή της. Νομίζω ότι για τους αληθινά μεγάλους καλλιτέχνες τα λόγια είναι περιττά. Η τέχνη τους έχει μιλήσει από μόνη της και οπωσδήποτε η τέχνη της Κάλλας έχει μιλήσει. Θα ήθελα μόνο να πω ένα ποίημα του Αλφρέδου Ντεμιουσέ που είχε γράψει για την άλλη μεγάλη ψήφωνο, την Μαρία Μαλιμπράν. Ce qu'il nous faut pleurer sur ta tombe hâtive, ce n'est pas l'art divin ni ses savants secrets, c'est cette voix du cœur qui seule au cœur arrive, que nul autre après toi ne rendra jamais. Αν πρέπει κάτι να κλάψει κανείς στον πρόωρο τάφο σου, δεν είναι η θεία τέχνη ούτε τα σοφά μυστικά της. Είναι αυτή η φωνή της καρδιάς που μόνη στην καρδιά ξέρει να φτάνει και που καμία άλλη μετά από κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Πάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον τρίτο και τελευταίο κύκλο των διεθνών διαγωνισμών όπερας, ορατόριου, lead και πιάνου Μαρία Κάλλας, που διοργανώνει κάθε χρόνο το Καλλιτεχνικό Κέντρο Αθηναίου. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 1975 με το Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο Αθηναίου, που ταυτόχρονα ξεκίνησε και τους διαγωνισμούς σαν αντιπρόσωπο των πανελλήνιων μουσικών διαγωνισμών. Το 1977, μετά τον θάνατο της Μαρίας Κάλλας, οι διαγωνισμοί όπερας, ορατόριου και lead και πιάνου αφιερώθηκαν στην σεπτή μνήμη της. Οι διαγωνισμοί αποτελούνται από τρεις κύκλους και σήμερα εμείς θα παρακολουθήσουμε τον τρίτο και τελικό κύκλο τραγουδιού. Εχθές ήταν ο τελικός κύκλος του πιάνου και τα αποτελέσματα θα τα μάθετε στο τέλος, όταν θα γίνει η απονομή και για τους βραβευθέντες στο τραγούδι και για τους βραβευθέντες στο πιάνο. Ας ξεκινήσουμε όμως την βραδιά, καθώς ο αρχιμουσικός Βίριον Κολάσης θα διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ για να δοθεί ο τρίτος κύκλος των διεθνών διαγωνισμών τραγουδιού όπερας, ορατόριου και lead Μαρία Κάλλας. Και περιμένουμε την εμφάνιση του αρχιμουσικού Βίριον Κολάση, ο οποίος θα διευθύνει τη συμφωνική της ΕΡΤ. Πρώτος διαγωνιζόμενος είναι ο νέος καλλιτέχνης από την Μπολωνία, Μονάρχα,
Μπαίνει ο νεαρός διαγωνιζόμενος και ο αρχιμουσικός Δίωνας Κολάσσας. Ο Γιάννης Μονάρχα είναι μπάσο βαρύτονος, γεννήθηκε το 1956 στο Βάλσπουργκ της Πολωνίας και θα ερμηνεύσει πρώτα την σερενάτα από την όπερα Φάουστ του Γκουνό. Διεθνών διαγωνισμών όπερας, ορατόριου, λίτ και πιάνου Μαρία Κάλλας, που διοργανώνει κάθε χρόνο το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Αθηναίων και που διεθνείς μουσικοί διαγωνισμοί αυτοί υπάγονται στην Ομοσπονδία των Διεθνών Μουσικών Διαγωνισμών της UNESCO και τελούν υπό την αιγίδα της Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών κυρίας Μελίνας Μερκούρη. Κυρίες και κύριοι, φίλοι μας, καλή σας νύχτα.